θόρυβο που προκλήθηκε, νιώθω την ανάγκη να κάνω την εξής δήλωση. Αντιπαρέρχομαι την προσπάθεια συνειδητής στοχοποίησης από τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Μητσοτάκη προσωπικά και διαστρέβλωσης των όσων έγραψα και επανέρχομαι στην πολιτική ουσία του ερωτήματος. Ένα σύγχρονο κοινωνικό κράτος, το οποίο αυτό υπηρετούμε και αυτό χτίζουμε, οφείλει να θεσμοθετεί θετικά μέτρα άρσης των διακρίσεων υπέρ των ατόμων με αναπηρία. Αυτό δημιουργεί την κοινωνία των ίσων ευκαιριών. Άρα, το ερώτημα το οποίο προκύπτει προς την Νέα Δημοκρατία και προς τον υποψήφιο ευρωβουλευτή κύριο Κυμπουρόπουλο είναι αν τα θετικά μέτρα, όπως είναι τα μόρια, τα επιδόματα, οι ειδικές διαδικασίες για την πρόσληψη και άλλες ανακουφιστικές διατάξεις, αν αυτά τα θεωρούν χάρες που θέλουν να τα καταργήσουν ή εάν είναι η ουσία της κοινωνικής πολιτικής η οποία υπηρετεί ένα σύγχρονο κοινωνικό κράτος και συμβάλλει στην άρση των διακρίσεων και τη δημιουργία της κοινωνίας των ίσων ευκαιριών για τα άτομα με αναπηρία. Εγώ διατύπωσα μια πολιτική κριτική σε μια δήλωση η οποία έλεγε κάποια πράγματα από τη στιγμή που ορθώς κάνει ο κύριος Κυμπουρόπουλος και εκτίθεται στο πολιτικό πεδίο. Το ερώτημα είναι αυτό που διατύπωσα πριν. Αυτά τα μέτρα, τα θετικά μέτρα άρσης των διακρίσεων που αυτά δημιουργούν την κοινωνία των ίσων ευκαιριών για τους αναπήρους, αν τα θεωρούν χάρες που θέλουν να τα καταργήσουν. Αυτό είναι το ουσιαστικό ερώτημα. Πέρα από την όποια διαστρέβλωση προσπαθεί να κάνει η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μητσοτάκης προκειμένου να αλλάξει την ατζέντα της αντιπαράθεσης η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή. Σας ευχαριστώ πολύ. Ανάγκη ανασκεύασης. Νομίζω απάντησα πολύ ειλικρινά και αναλυτικά.